Κουζίνα αλαγκρέ. Γεια σας. Έχουμε το αγριογούρνο και θα το βάλουμε να μαριναριστεί. Τα υλικά μας. Κρεμμύδι, σελινόριζα, καρότα, σελίδες από σκόρδο, φύλλα δάφνης, κόκκους πιπέρι, κεδροκούκουτσα, μπαχάρι, πετρολίβανο και κόκκινο κρασί. Το βάζουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 12 ώρες και να πάρουμε τη μυρωδιά του, αλλά να μαριναριστεί το κρέας και να γίνει πιο τρυφερό. Αύριο το πρωί θα το μαγειρέψουμε και θα δούμε αναλυτικά όλη τη διαδικασία. Βγάζουμε το κρέας μέσα από τη μαρινάδα και να αφήνουμε σε ένα τρυπητό να στραγγίξει και να στεγνώσει. Αλάτι, πιπέρι, τη μαρινάδα από το κρασί. Βάζουμε την κατσαρόλα στη φωτιά, προσθέτουμε ελαιόλαδο, ξεκινάμε να θωρακίζουμε το κρέας. Έχουμε πετάξει τα λάδια και τα λίπη που έβγαλε το αγριογούρνο στην κατσαρόλα. Δεν την πλένουμε την κατσαρόλα, απλά τη σκουπίζουμε να φύγουν τα πολλά πολλά και χρησιμοποιούμε και την ίδια κατσαρόλα. Προσθέτω 50 γραμμάρια φρέσκο βούτυρο, μόνο και μόνο να βγάλει τα αρώματά του και συμπληρώνω το υπόλοιπο με ελαιόλαδο. Κόβω 2 σελίδες σκόρδο και προσθέτω και το ψιλοκομμένο το κρεμμύδι. Βλέπετε πως έχει καραμελώσει το κρεμμύδι. Ξεκινάει να βγάζει όλη του τη γλύκα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Χωρίς να καεί. Έχουμε χαμηλώσει αισθητά τώρα τη θερμοκρασία. Δυνατά την είχαμε όσο χρειαζόταν να περάσουμε τα κομμάτια του κρέατος για να θωρακιστούν ομοιόμορφα. Και τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να τα επαναφέρουμε μέσα στην κατσαρόλα. Επίσης μαγειρεύουμε το αγριογούρνο με μανιτάρια. Τώρα σε αυτή τη στιγμή θα ρίξουμε και 2 μανιτάρια μέσα για να έτσι να δώσει λίγο τη γεύση και να ενσωματωθεί η γεύση του κρέατος με το μανιτάρι. Και τα υπόλοιπα θα τα βάλουμε προς το τέλος του μαγειρέματος. Τώρα αυτή τη στιγμή θα προσθέσουμε το κρασί της μαρινάδας που έχει μαριναριστεί το κρέας και το οποίο το έχουμε βάλει πάνω στη φωτιά να ελαττωθεί, να γίνει αυτό που λέμε εμείς οι μάγειρες στη γλώσσα μας reduction, δηλαδή να πέσει η ποσότητά του στο 1/3 από ό,τι βάλαμε. Και θα το προσθέσουμε μέσα στο φαγητό. Σποράκια μπαχάρι, λίγους κόκκους πιπέρι, λίγα κεδροκούκουτσα, κουκούτσι από κέδρο δηλαδή, ένα φύλλο δάφνης. Βλέπετε, τώρα εδώ θέλει να δείξουμε υπομονή, να περιμένουμε να γυρίσει το κρέας, να μελώσει, να πέσουν τα υγρά του, να ανέβει η θερμοκρασία. Θα προσθέσουμε 2 κλαδάκια δετρολίβανο και θα προσθέσουμε και το κονιάκ. Το ανάβουμε έτσι να το βοηθήσουμε να εξατμιστεί λίγο το αλκοόλ καλύτερα, να δώσει τα χαρακτηριστικά του πιο δυνατά μέσα στο φαγητό. Θα σας πω άλλη φορά ότι αν ξέρει κανείς να χρησιμοποιεί το νερό στα μαγειρέματα της κατσαρόλας σωστά και να βάζει όσο χρειάζεται και τη στιγμή που το χρειάζεται και να το μαγειρεύει το φαγητό έτσι με ωραίο τρόπο και να μην χάσει τα υγρά του και χρειάζεται να ξανασυμπληρώσει, το φαγητό βγαίνει εξίσου νόστιμο και πιο καθαρή η γεύση. Έχει μεγαλύτερη αρμονία η γεύση από το να προσθέταμε εδώ κάποιο ζωμό από άλλο προϊόν, π.χ. κοτόπουλο που συνηθίζουν οι πιο πολλοί μάγειρες ή μαγειρεύουν όλοι με ζωμό κοτόπουλο. Τι κάνουμε, κοτόσουπα? Όπως έχουμε ξαναπεί και να χρησιμοποιήσουμε πάλι την παροιμία, η καλή ημέρα από το πρωί φαίνεται, λέγανε οι παλιοί. Λοιπόν, λαδόκολλα και καπάκι.
Έχω ένα φίλο, έναν παλιό γείτονα, ο οποίος είναι δεινός κυνηγός. Και μου λέει, ρε Σωτήρη, πες μας καμιά συντάγη για το αγρίο γούρνο. Γιατί η γυναίκα μου το κάνει συνέχεια στη φάδο. Νικόλα, θα μου στέλνει σε μένα το αγρίο γούρνο και θα στο μαγειρεύω εγώ. Μπες και εσύ στο YouTube για να δεις πώς είναι η συνταγή αυτή και αν θέλεις και αυτή και άλλες, μου στέλνει σε μένα το αγρίο γούρνο και εγώ θα σου στέλνω τις συνταγές. Φίλες και φίλοι, πέρα από την πλάκα, για περισσότερες αυθεντικές συνταγές, ακολουθήστε μας στο κανάλι μας στο YouTube Σωτήρης Ευαγγέλου και στο site www.sevangelou.gr. Γεια σας!